Απόστολος 10 της Κυριακής του Ματθαίου. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 4 στίχος 9 έως 16. Μου φαίνεται όμως πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στην αρένα. Γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε σοφοί χάρη στο Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τιμημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι, από τόπο σε τόπο, χωρίς σπίτι, και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους επαιγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις οικοφαντίες με λόγια φιλικά. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλέψω, όπως ο πατέρας τα αγαπημένα του παιδιά. Γιατί, κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας, με το Χριστό δεν έχετε πολλούς πατέρες, αλλά μόνον ένα. Στη σωτηρία, οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρα σας εγέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε.